αποκαλείται. Ήδη αυτό αποδεικνύεται. Το λεγόμενο και αυτό αποδεικνύεται. Προς του αρχίσω αμέσως και με τον μονόλογο. Λοιπόν, μιλήσαμε με πολύ ωραίο τρόπο. Σας άκουσα, τώρα απάντησε. Σας παρακαλώ κύριε Χατζημιονίδη, επειδή έχετε την εμπειρία του Δημάρχου, μάθετε να δείτε. Στη σημερινή έως τώρα συνεδρίαση. Με την τοποθέτηση γενικότερη, παρόλο που τα θέματα είναι σωστά τα οποία θέσατε, ο τρόπος με τον οποίο τα θέτετε, έχω την αίσθηση ότι έχει επιθετικό χαρακτήρα. Τώρα, έχω την αίσθηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολύ καλά τίθεται το θέμα του προσφυγικού. Εδώ να είμαστε ξεκάθαροι. Σαφέστατα μας απασχόλησε το θέμα. Σαφέστατα δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έως τότε. Για ποιους λόγους. Καταρχήν είναι ένα θέμα μείζων εθνικού χαρακτήρα. Και βεβαίως η προσέγγιση του όλου θέματος από τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να ακολουθεί κυβερνητικές θέσεις, οι οποίες εκφράζονται με τα συντεταγμένα όργανα. Θα πω όμως κάτι απ' αρχής. Θα πω ότι ο νομός της Καστοριάς και οι παραμεθόδοι για υπουργικών δηλώσεων και δεσμεύσεων δεν είναι τόποι επιλογής. Υπάρχει η αγωνία εάν συμβεί και έρθουν, τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν σαν Δήμος, τι θα κάνουν οι άλλοι Δήμοι, ποιες είναι οι γραμμές της περιφέρειας. Σε επίπεδο λοιπόν περιφέρειας έχουν γίνει συζητήσεις. Έχουν γίνει συζητήσεις. Θέλω να καταλήξω, εγώ δεσμεύομαι και αύριο τουλάχιστον τους συγκεφαλείς του συνδυασμού να τους ενημερώσω, ευτέ συμβεί. Τώρα, δεν γράφτηκαν ορισμένα θέματα. Χώρους ο Δήμος συγκεκριμένος δεν έχει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνουν μέσα στις σύνοδες για κάποιους που πάρουν. Και έχουν προσεγγίσει τέσσερις πέντε περιπτώσεις. Έχει γίνει προσέγγιση. Δεν έχει υιοθετηθεί κάτι συγκεκριμένο. Μένω όμως στο σημείο εκείνο που δεσμεύουμε ούτε αύριο να κλείσουμε ένα ραντεβού, να ενημερώσω τους επικεφαλείς των ψηφοδοτήρων. Αναφερθήκατε στο αστυνομικό μέγαρο. Διαβάζοντας τα πρακτικά και τις αποφάσεις που πήρατε το 2013, δίπλα σας έχει τον κύριο Παχαρίδη, ο οποίος στα πρακτικά γράφει ότι δεν εγκρίνει το κτίριο της ΔΕΚΑΤΟ. Σας λέω, θέλω να πω. Δηλαδή, όχι τι είναι. Σας λέω, τι γράφει. Τώρα για αυτό και να σας πω, ότι ένα εύκολο θέμα, το αφήσατε από το 2013 μέχρι το 2016. Ποιος το άφησε, κύριε. Δεν είναι τέτοιο. Μην διακόπτετε, κύριε. Το αφήσατε από το 2013 μέχρι το 2016 να λιγνάζει εδώ υπήρχε λύση. Ανεξάρτητα της απόφασης. Ποιος το άφησε, κύριε. Ανεξάρτητα της απόφασης. Η δημοτική αρχή που η οποία υπήρχε τότε. Θα μπορούσε να δοθεί τότε εμείς. Η αρχή εξέφρασε την άποψη. Εξέφρασε, δεν έκανε πράξη. Και την βούληση. Εγώ εκφράζω την άποψη ότι είσαι πολύ καλό δήμαρχο. Δεν σημαίνει ότι. Είναι του δημοσία τάξεω. Δεν είναι η αποφάση του Δήμου. Κύριε Νομίζη, κατά συνέπεια. Εσείς το προφέρετε, κύριε. Κατά συνέπεια, πατέρα και το μονοφιπεριγράφω. Εγώ σας είπα και την προηγούμενη φορά. Προσωπικά θα σας κατηγορήσω ποτέ για τίποτα. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει θεσμικά θα γίνει. Έχετε τον τρόπο σας. Έχω τον τρόπο. Αν σας αρέσει. Και δεν μου κάνει να σας πω δεν με απασχολεί τι αρέσει σε εσάς, τι δεν αρέσει. Μας απασχολεί πάρα πολύ τι πρέπει να γίνει και τι απασχολεί πραγματικά τους πολίτες και δεν έχει γίνει. Πάμε λοιπόν, εκεί συμφωνούμε. Τώρα, ναι, καθυστέρησε 3 χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε παρακάτω. Θέσατε το θέμα του τάφου. Τώρα,
Πάμε στα αντισαμπλιστικά ωφέλη. Το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και οι προτάσεις οι δικές σας υπάρχουν. Δεν τις βλέπω. Θα τις δείτε κύριε Συμβούλιο. Και υπάρχει χρόνος και υπάρχει... Δεν πήραμε αποφάσεις, δηλαδή δεν πάρουμε. Όταν δεν υπόθεση, πρέπει να καταλάβουμε για ποιες είναι. Εδώ είναι δημοσιευμένα. Κύριε Χατζημιονίδη. Τα γράφει αναλυτικά την μικρομονιμό. Λοιπόν, βγάλαμε τον ιδιωτικό τύπο και βεβαίως βγάλαμε τον ιδιωτικό τύπο και θα μου επιτρέψετε. Όχι. Θα πρέπει να καταλάβετε μερικά πράγματα. Θα πρέπει να καταλάβετε. Αν θέλετε, καταλάβετε, καταλαβαίνετε. Όσοι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Εντάξει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι είναι κάτι πριν. Εντάξει. Σημασία δεν έχει καταλαβαίνει ο κ. Συμβουλευτής. Δεν έχει σημασία. Τώρα πάμε. Πάμε του πλέον Βαγκαίου. Όταν μας προκαλείτε θα πάρουν στην καταλήξη. Λοιπόν, λοιπόν, κύριε Κακρίδη. Έχει τον Βαγκαίου. Όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Έχει τον Βαγκαίου. Έχει τον Βαγκαίου. Ερώτηση. Αλλά κύριε Δέρφη. Λοιπόν. Λίγο να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Όσο αφορά τα αντισταθμιστικά ωφέλη, έχει γίνει συζήτηση εδώ, έχουν έρθει προτάσεις. Πρέπει όμως να ξεκινήσει μια διαδικασία. Και δεν είμαστε εμείς που θα κρίνουμε ότι θα κρίνουμε κάτι. Σε ένα εθνική συμβέβαια σε εγώ. Είστε έξω από τα πράγματα. Πάλι διαφορετική κύριε. Λοιπόν, θέλει συνεννόηση ο κύριος έτσι. Θέλει ύφος, καταλαβαίνουν όλοι. Ευτυχώς τον κατεβαίνω ίδιος. Και λέω ευτυχώς, γιατί εν πάση περιπτώσει κανένας με έρθει συμπεράσματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς είναι τα επιμένω όλα με τις περιφερειές. Στο οποίο συμμετείχαν 5 δημάτια, από εκεί που διέρχεται, όργανο, θεσμικό όργανο, στην προηγουμένη περίπτωση, έκανε προσέγγιση του θέματος και είπε ότι με αυτά τα έργα μπορούμε να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε. Και βεβαίως απαιτείται μια επικοινωνίαση για να προχωρήσουμε. Δεύτερον, δεν σημαίνει ότι τα σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση τα έργα είναι αυτά. Μπορεί αυτά τα έργα και να μην είναι. Γιατί μπορεί να μην ανταποκρίνονται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εμείς όπως κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε ένα θέμα το οποίο βεβαίως θα έρθει σε συζήτηση μαζί με το αστυνομικό μεγάλο στο αμέσως πρώτο Δημοτικό Συμβουλίο για τη σοβαρότητα που έχει. Θα έρθουν και οι προτάσεις σας και εδώ να σας πληροφορήσω, δεν το λέτε αυτό, ότι ήδη έχει γίνει κοινή συνάντηση με τους προέδρους από όπου διέρχεται το πιο κοινοτήτων 13 στο σύνολο και έχουν ήδη προτείνει τα έργα προτεραιότητας τα οποία ήδη γίνονται τεχνικά δελτία. Φατία, αποφασίστηκα να πω. Όχι από μένα, κύριε Χατζημαντιού. Ποιο να αποφασίσει. Προτάσεις είναι. Και γίνονται και τεχνικά δελτία. Προτάσεις είναι. Προτάσεις είναι. Προτάσεις είναι. Βαλέτε ότι γίνονται συντάσσονται τεχνικά δελτία. Όχι τέλεσίδικα τεχνικά δελτία. Γιατί δουλεύουν οι υπηρεσίες. Όχι υπηρεσίες. Όχι υπηρεσίες. Έχουν αναλάβει τεχνικές υπηρεσίες. Όλοι έχουν αναλάβει τεχνικές υπηρεσίες. Να δούμε τον κόσμο στον δράσο με αυτόν. Και αυτό εννοώ με τεχνικά δελτία κτλ. Δεν είναι επικοινωνημένο τεχνικό δελτίο εδώ με υπηρεσίων. Από εκεί και πέρα όμως. Από εκεί και πέρα. Δεν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο αν αυτό είναι στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.